σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog στο οποίο για ακόμα μία φορά είμαι άβαφη και το οποίο παρόλα αυτά δεν ξεκινάει από το αεροδρόμιο, δεν έχω βρει ακόμα το σωστό φως, αυτό είναι μάλλον. Δεν ξεκινάει λοιπόν αυτό το vlog από το αεροδρόμιο, ξεκινάει από το δωμάτιο γιατί γενικά ήταν μία ταλέπορη μέρα, έχω να σας πω, πάω πιο εδώ για να με ακούτε καλύτερα. Ήταν μία ταλέπορη μέρα γιατί ξυπνήσαμε πολύ πρωί, τρέχαμε, πήγαμε το αεροπλάνο, μετά φτάσαμε εδώ στο Παρίσι. Εμείς δεν έχουμε ιδέα από Παρίσι, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στα μέσα συγκοινωνίας και γενικά ήταν μια ταλαιπώρια, συμφωνείς? Πάρα πολύ. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι 3,5 ώρα της Εσπαρά. 7 η ώρα είναι το πάρτι της Mac που θα πάμε, έτσι θα ξεκινήσουμε το Paris Fashion Week, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς έτσι θα το καλωσορίσουμε στη ζωή μας. Και τώρα αυτό, τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας, θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι εδώ στη γειτονιά και μετά θα αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε, θα πάμε να βγάλουμε και καμιά φωτογραφία αν προλάβουμε, ελπίζω να προλάβουμε, και μετά θα αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε γιατί όπως σας είπα έχουμε το πάρτι της Mac και πρέπει να γίνουμε κουκλίτσες για να λάμψουμε. Ετοιμάζεσαι? Κατερίνα, ετοιμάζεσαι? Ετοιμάσου σε παρακαλώ γιατί πεινάμε εδώ. Λοιπόν, θα σας δούμε σε λίγο. Λοιπόν, και αφού φάγαμε, πολύ υγιεινά όπως πάντα. Ναι. Πάμε σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι μια καθιερωμένη, αγαπημένη συνήθεια. Δεν γίνεται να την αλλάξουμε. Ναι. First things first. Και θα πάμε στα Lidl. Θα αλλάξουμε έτσι από Carrefour. Κάτι καινούριο. Κάτι φρέσκο, διαφορετικό. Γεια σας, τώρα πάμε να ψωνίσουμε. Έτοιμες λοιπόν, ακούω μόνο από το ένα αυτή γιατί ο μπερές μου κλείνει το ένα αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτοιμες λοιπόν για το πάρτι της Mac. Έχουμε βάλει τα καλά μας και τριγυρνάμε στους δρόμους του Παρισιού, εδώ στη γειτονιά μας, και είναι λίγο περίεργα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα πάμε τώρα στο πάρτι, θα σας πάρουμε και σας μαζί. Θα περάσουμε τέλεια. Θέλω να βάλετε και εσείς τα καλά σας και να έρθετε μαζί μας.
Λοιπόν, μόλις φύγαμε, δεν κάνεις τις. Πάλι. Πώς σας φαίνεται το μακιγιάζ μου? Hey, παιδιά, έχω πάθει σοκ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου το έκανε η Αλεξάνδρα Σπυροπούλου από τη MAC Greece. Βρήκα τους Έλληνες και κάνανε τα θαύματά τους. Και τώρα είπαμε με την Κατερίνα να ζήσουμε λίγο το Parisian Night. Μα ναι. Δεν δείχνεις όμως τον ενθουσιασμό του να παρήσεις. Αχ, αυτό είναι πως. Ορίστε. Εδώ θα κάτσω. Θα πάμε να ζήσουμε το Parisian Night για λίγο τουλάχιστον. Είπαμε έτσι που είμαστε όμορφες, λεμπερές και υπέρλαμπρες. Να πάμε να πιούμε ένα κρασάκι στα γρήγορα. Ψήνεσαι. Ψήνομαι. Πάμε να ζήσουμε τη γαλλική κουλτούρα. Τη γαλλική φινέτσα. Vive la France. Au revoir. Το πρόβλημά σου ποιο είναι? Ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι έτσι στο Παρίσι. Εγώ θέλω να πάρουμε ένα μπουκάλι και η Κατερίνα μου αντιστέκεται. Δυστυχώς δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Εντάξει, θα αρκεστώ σε ένα κρασάκι. Έτσι, για σήμερα. Και καθώς πίναμε εδώ τα κρασιά μας με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα. Ξάφνου, επετάχθη. Ο Στέφανος. Ναι, θέλεις να κάνεις λίγη εστίαση στο Στέφανο? Έτσι, απλά έβαλα η λάμψη, καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να την αντέξεις. Στέφανε, τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Αφού δεν καταφέρουμε να σταθούμε στην Ελλάδα, είπαμε να το ρίξουμε στην Γαλλία. Πέτυχαμε πιο πολύ. Μα είμαστε πολύ Ευρωπαίοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι τον Στέφανο. Ακούστε να δείτε. Εγώ τώρα, κοιτάξτε μας λίγο δίπλα-δίπλα με τον Στέφανο. Ταιριάζουμε. Τηλεοπτικά πολύ δε με το πόδι. Παιδιά. Τηλεοπτικά οποιοδήποτε Στέφανο. Παιδιά. Ετοιμάζουμε ένα χαμό με τον Στέφανο. Δεν μπορώ να σας πω παραπάνω, αλλά έρχεται ένας χαμός. Πανικός. Stay tuned, θα λέω. Stay tuned. Ερχόμαστε. Σας ξεκινάει η δεύτερη μέρα και εμείς έχουμε show. Είμαστε και ακόμα μια φορά μαζί με την MAC backstage. Είμαστε στο show του Issei Miyake και τώρα κατευθυνόμαστε προς τα εκεί με την Κατερίνα. Κάπου εδώ θα βγάλουμε και μια φωτογραφία, ελπίζω. Σ' αρέσει εδώ? Πού εδώ, εδώ, εδώ? Εμένα μου αρέσει να βγάλουμε και μια έτσι μπροστά σε κάποιο καφέ. Αμέ. Ωραία, λοιπόν. Καφέ? Όχι. Θα το πιω εγώ. Ωραία. Και κάπου εδώ σας αφήνουμε για να προλάβουμε και το show. Θα σας δούμε μέσα στο show, θα πάμε backstage όπως σας είπα, θα σας τα δείξουμε όλα για ακόμα μια φορά. Σας φιλώ, γεια σας. Να σας κάνω ένα update του τι έγινε. Πήγαμε στο show, είδατε και εσείς τι
τι παίχτηκε στο σοου, σας τράβηξα πλάνο όσο μπορούσα. Μετά τι άλλο κάναμε? Μετά ήρθαμε εδώ, φάγαμε. Ωραία ήταν το φαγητό. Και εμένα μου άρεσε. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάς κανείς τι είσαι εσένα για κάποιο λόγο. Εμένα δεν μίλα... μου άρεσε το φαγητό. Δεν πάμε να φάμε. Δεν κάνεις τι είσαι. Λοιπόν, ναι, φάγαμε. Κάτσε το γυρνάω εδώ για να μην βλέπεις εμένα σωστά. Φάγαμε και μετά πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφίες. Μέχρι τώρα βγάζαμε φωτογραφίες, πόνισαν τα πόδια μας, έβγαλε και κρύο. Οπότε θα σταματήσουμε εδώ και τα υπόλοιπα αύριο. Και σε λίγο λέμε να πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε κανένα δυο πράγματα ακόμα. Και μετά θα ράξουμε να κάνουμε δουλειά στους υπολογιστές μας. Και αύριο έχουμε νωρίς ξύπνημα, οπότε δεν θα παρτάρουμε σήμερα όπως χθες. Και αυτά. Αύριο έχουμε δύο shows. Έχουμε με τη Mac πάλι backstage, Ackerman και Altazura. Οπότε θα γίνει χαμός αύριο. Ετοιμάσου φωτογράφη της καρδιάς μας. Ετοιμάστηκα. Να κάνεις πάταγο. Ήδη έτοιμη είναι, έτοιμη. Θέλετε να σας πάρουμε σε λίγο στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε? No. Να κάνουμε ένα haul σε αυτά που κορυδεύουμε. Θα κάνουμε ένα σούπερ μάρκετ haul όταν γυρίσουμε. Get ready. Λοιπόν, δεν σας έδειξα στο σούπερ μάρκετ τι πήραμε, γιατί πήγαμε στα Lidl, οπότε δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα σαν μαγαζί. Αλλά είχε διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, η Κατερίνα έχει συνεχίσει το Milan Fashion Week και στο Παρίσι και έχει πάρει μια σαλάτα που λέγεται Italienne. Και να φαίνουμε στην άκρη, αυτά είναι τα χθεσινά ψώνια, είναι κρουασανάκια, είναι κέικ, είναι ψωμίδου τοστ. Εγώ πήρα αυτό εδώ το οποίο λέγεται Buddha Balls και έχει φαλάφελ και φταίδες, ρεύτα και φταίδες, δηλαδή και σαλάτα. Και σαν γνήσιες χοντρές πήραμε truffles, δεν ξέρω, τρουφάκια με καραμέλα. Και τι άλλο, θα σου πω, μπισκότα, γιατί ένα γλυκό δεν είναι ποτέ αρκετό. Αυτά εδώ, θα πες να τα έχει και στην Ελλάδα. Και πήραμε και χυμό πορτοκάλι που τον καταναλώνουμε αναλύτρα. Αυτό ήταν το supermarket haul μου. Έγινε και αυτό σε αυτό το κανάλι. Κλείνω να πάμε να φάμε. Λοιπόν, αυτή η μέρα, το vlog αυτής της ημέρας ξεκινάει στο backstage. Ωραίο το highlight εδώ. Ωραίο, εγώ είμαι λίγο σαν, έχω το λευκό του νεκρού. Ωραίο, ωραίο. Εσύ έχεις ωραίο highlight. Όλα αυτά είναι φύτρες, να ξέρεις. Είναι και highlight. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Λοιπόν, αυτό, μάλλον το vlog αυτής της ημέρας ξεκινάει όπως σας είπαμε backstage. Γιατί τρέχαμε, δεν μου φαντάζεστε, από το πανικό μας να προλάβουμε, γιατί δεν υπολογίσαμε σωστά το χρόνο μας. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει. Είμαστε backstage, όπως σας είπα, εδώ ο χαμός μου το φως, στο show του Ackerman. Τα μοντέλα κάνουν πρόβα. Σε λίγο θα είναι εδώ, δίπλα μας, μαζί μας, για να τραβήξουμε κάποια πλάνα, να σας δείξουμε το μακιγιάζ από τη MAC. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Είναι και το δικό μου μακιγιάζ από τη MAC. Αυτό έχω να προσθέσω. Συγχαρητήρια. Εγκρίνουμε. Εντάξει. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το μακιγιάζ της εταιρείας. Αυτά λοιπόν. Οπότε σε λίγο θα σας δείξουμε τι παίζει εδώ πέρα τριγύρω. Πάμε να δούμε τα ρούχα βασικά. Πάμε. Πάμε να δούμε τα ρούχα. Πάμε. Ωραία.
εμείς συνεχίζουμε το μαραθώνιό μας. Έχουμε πάει Άκερμαν, έχουμε πάει Αλκουζάρα και τώρα πηγαίνουμε Βίβεν Westwood. Αν προλάβουμε, γιατί τρέχουμε και εδώ. Αυτά. Πήγαμε και backstage, πήγαμε και μπροστά. Θα σας τα... δεν ξέρω, είτε τα είδατε ήδη. Και τώρα αυτά, σας κλείνω για να προλάβω. Και μετά από άπειρες ώρες στους δρόμους του Παρισιού, μετά από δύο shows, έχουμε γυρίσει σπίτι, όπου θα φάμε, θα ξεκουραστούμε και μετά θα βγούμε να βγάλουμε φωτογραφίες, γιατί η δουλειά μας δεν σταματάει εδώ. Και αυτά, έχει πολύ καλό καιρό έξω. Θα θέλαμε να πάμε για ένα καφέ, αλλά δεν έχουμε κουράγιο, γιατί πονάνε τα ποδιά μας απίστευτα. Αυτά, οπότε εγώ κάπου... τέλειο! Έτσι θα πάω στο επόμενο show. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για να ξεκινήσω να τρώω και να φτιάχνω και τις φωτογραφίες, για να ανεβάσω φωτογραφία. Οπότε, φιλάκια! Σας, φίλοι και φίλες και αγαπητά μας παιδιά. Και αγαπητά. Τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Θα μιλήσετε καμιά φορά περισσότερο στο vlog μας? Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά μπαίνει συνέχεια και χώνεσαι. Πώς ξέρω τι είσαι. Συνέχεια. Μα εγώ είμαι η στάρα αυτού του καναλιού. Δεν μπορώ δηλαδή. Ο καθένας μας αξίζει 15 λεπτά δημοσιότητα πια. Δεν μπορώ. Πάρ' τα κούκλα μου να σου τα δώσουμε να τα πει να ηρεμήσεις. Εξίσει κανείς αυτό. Πάντα. Λοιπόν, σήμερα πώς εξελίχθηκε η μέρα μας. Αρχικά καλημέρα σας, καλησπέρα σας βασικά, γιατί είναι 2 η ώρα. Λένε bonjour ολημερής, μέχρι να πάνε για ύπνο λένε bonjour. Bonjour λοιπόν. Bonjour. Και το πρωί σηκωθήκαμε, χαλαρά, φάγαμε πρωινό. Βγάλαμε φωτογραφίες, αυτά δεν σας τραβάω, τραβάμε πλάνα από τα outfits για να δείτε τι φορέσαμε, τι φόρεσα βασικά στο Παρίσι. Και τώρα πηγαίνουμε να κάνουμε λίγο τουρισμό, θα πάμε προς τον πύργο του Άιφελ. Δηλαδή ταξίζουμε. Γιατί αυτό το σκότος, εδώ. Ναι, τέλος πάντων, θα πάμε στον πύργο του Άιφελ, θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα πιούμε καφέ και θα κάνουμε τουρισμό. Και επίσης ένα πράγμα το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ, κάτσε να κρατάω την κάμερα την άλλη, είναι ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Οπότε θα πάμε και μια βόλτα στα μαγαζιά. Να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι ψώνια μπορούν να συμβούν. Έχουμε στα παρίδι πράγματα. Και η πλάκα είναι ότι τα έχουμε στα παρίδι από τα Ζάρα. Αφρικά. Απλά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και ελπίζουμε ότι εδώ θα βρούμε τα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ζάρα μαγαζάρα, όπως λέγει για φίλοι μας. Έτσι. Δεν είναι χορηγούμενο. Λοιπόν, πάμε στον πύργο του Άιφελ. Θα σας πάρουμε και εσάς εκεί. Φέρε μου το κρουασάν μου, σε παρακαλώ. Ορίστε. Ο Στέφανος πήρε το καλύτερο. Το κλασικό, okay. Αγάπη μου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλά, εσύ. Εδώ να σου πω βλογκάρο, τώρα βλογκάρο. Βλογκάρο, θα γίνεις διάσημη, καλέ. Θα σε αναγνωρίζουμε στον δρόμο. Θα τη βγάλω, δεν θα τη βγάλω. Για να μάθετε τα αποτελέσματα, μπορείτε απλά να μπείτε στο προφίλ της Κατερίνας. Θα δείτε, βγήκε καλή φωτογραφία. Θα σας έχω εδώ το όνομά της στο Instagram. Να τη πλησιάζει. Ξέρεις τι λέω? Ότι για να δουν αν τελικά βγήκε αυτή η φωτογραφία, πρέπει να μπουν στο προφίλ σου και να σε ακολουθήσουν και να δουν αν βγήκε η φωτογραφία. Αν και είμαι σίγουρη θα είναι καταπληκτική. Φανταστική θα είναι. Μέτρησες? Τώρα να πάλι συγκίνηση, είναι ολοφάνερη εδώ. Συγκινήθηκα για άλλη μια φορά. Πραγματικά συγκινητικό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Μέτρησες? Μέτρησα. Ωραία. Θα πάμε άλλο να κάνουμε φωτογραφία, γιατί εδώ δεν βγαίνει καλά. Μην μπείτε στο προφίλ της, μην την ακολουθήσετε. Είναι καμένο χαρτί σας, λέω. Δεν θα βγει η φωτογραφία.
καλημέρα σας με την πιο χάλια φράντζα ever. Δεν ξέρω γιατί κάθεται έτσι, αλλά δεν έχουμε πιστολάκι. Λοιπόν, σήμερα είναι η τέταρτη μέρα στο Παρίσι. Και η τελευταία. Ναι, χθες τελείωσε το Fashion Week και εμείς σήμερα όμως συνεχίζουμε και έχουμε ραντεβού με την Benefit του Παρισίου, της Γαλλίας. Θα πάμε στα κεντρικά γραφεία τους λοιπόν. Θα πάμε να μου φτιάξουν τα φρύδια με αφορμή την αυριανή ημέρα, η οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα Φρυδιών. Δεν νομίζω να το ήξερες. Λες δεν θέλουν και εμένα τίποτα τα φρύδια. Θα σου κάνουμε και σήμερα ένα ρεκτιφιέ. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε να φτιάξουμε τα φρύδια μας, θα πάμε να ξαναγηθούμε και στα γραφεία της Benefit και κάπως έτσι θα εξελιχθεί η μέρα μας. Στο μεταξύ πιστεύουμε ότι θα κάνουμε και μία γύρα, μία βόλτα στο Παρίσι. Γιατί μας αξίζει και λίγο ο τουρισμός. Δεν γίνεται. Και αυτά, κάπως έτσι θα πάει η μέρα μας. Οπότε σας αφήνουμε να πάμε να πάρουμε το μετρό. Έχει λίγο παγωνιά. Επίσης. Όπως σας είπα λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε μέσα στην boutique της Benefit, να και η Κατερίνα, πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα κάνουμε φρύδια σήμερα, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Φρυδιών, οπότε ήρθα στους πιο ειδικούς, γιατί δεν υπάρχουν πιο ειδικοί, το έχουν εξελίξει φούλο, όπως σας έχω πει. Και θα κάνουμε σήμερα τα φρύδια μας εδώ. Σας έδειξα και το χώρο, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ολόκληρος ροζ, θα μπορούσε να είναι άνετο το σπίτι μου. Οπότε στην Benefit, αν θα μπορούσα να ζητήσω μια χάρτη, θα ήταν να μου φτιάξει το σπίτι μου. Τι λέτε, κορίτσια, Μαριέτα, Αφροδίτη. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος, είναι τέλειος και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα φρύδια μας. Να έχεις εγώ κιόλας. Πρώτα λοιπόν μετράμε πού ακριβώς θα πρέπει να είναι τα φρύδια. Έτσι, μου βρήκε την αρχή, μου βρήκε πάνω το τόξο και πού πρέπει να τελειώνει. Μου είπα ότι δεν θα βγάλει, δεν θα βγάλει από τα βασικά μου φρύδια τρίχες, θα βγάλει τις περιττές γύρω-γύρω τρίχες. Βέβαια η φράντζα να σας δείξω τα φρύδια μου, αλλά αυτά είναι και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου φτιάξαν πάρα πολύ ωραίο το σχήμα, γιατί εμένα ήταν λίγο χάλια αυτό το διάστημα. Μάλιστα τα άφηνα για να έρθω εδώ να μου τα κάνουν τέλεια. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δείτε το σχήμα τους. Είναι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Benefit.